το κάθε 10 και κάθε 1,5 χρόνο, οι εκλογές γίνονται για να προσπαθήσει μια κυβέρνηση να ασκήσει σωστά και για τουλάχιστον 4 χρόνια διοίκηση. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Χρυσόγωνο. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Χρυσόγωνε. Καλησπέρα. Προφανώς όλα αυτά τα έχετε ακούσει και εσείς. Προφανώς θα έχετε και επαφές με τα στελέχη του κόμματος με το οποίο έχετε εκλεγεί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προβλήματα. Πώς εισπράττει όλη αυτή τη διαδικασία και την εξέλιξη στη χώρα μας η Ευρώπη? Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί. Στην ουσία φοβάμαι ότι οι επιλογές των Ευρωπαίων είναι αυτές που θα καθορίσουν και το χρόνο των εκλογών. Διότι είναι φανερό ότι εάν δεν έχουμε στα χέρια μας μια συμφωνία με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για την κάλυψη δηλαδή των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για έναν ορίζοντα 3 ετών, όπως συμφωνήθηκε καταρχήν στις 12-13 Ιουλίου, και πάμε απλώς σε ένα δάνειο γέφυρα, ναι, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν άμεσα εκλογές. Άρα η διεξαγωγή εκλογών προϋποθέτει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, ότι θα γίνει μια αρχή αστοιοποίηση της συμφωνίας, θα ψηφιστεί τουλάχιστον η συμφωνία αυτή, ώστε να πάμε μετά στις εκλογές με κάτι χειροπιαστό. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο στο μέσο μια διαπραγμάτευση να μεσολαβήσει και διαδικασία εκλογών που σχεδόν ξεκινάνε όλα από το μηδέν. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για τα capital controls, τα οποία ισχύουν ακόμα και τα οποία επιβαρύνουν κάθε μέρα που περνάει ακόμα περισσότερο την ελληνική οικονομία. Άρα, ναι, ναι, όλο αυτό ο εκλογικό οριμαρδό τελεί υπό τη μέρα τι θα γίνει στο μέτωπο τη διαπραγμάτευση των δανειστών. Το τελευταίο ρεπορτάζ, οι τελευταίες ειδήσεις τουλάχιστον, λένε ότι η κυβέρνηση ανακαλεί τους βουλευτές που είναι σε άδεια, διότι έρχεται στη Βουλή πακέτο και το μνημόνιο και τα προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενα υπάρχουν, θα υπάρξουν ούτως ή άλλως και σε περίπτωση δανείου γέφυρας, όπως λέγεται. Το ζήτημα είναι ότι θα ήταν καλύτερα βεβαίως να υπάρξει μια συνολική συμφωνία, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν ακόμα διαφορές. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσουν να αρθούν αυτές στις αμέσως επόμενες μέρες, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε ψηφοφορία ενδεχομένως και εντός αυτής της εβδομάδας. Καθίστε να το διαβάσω, να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που ανακοινώνονται επίσημα. Στη Βουλή έρχονται προς ψήφιση το Memorandum of Understanding, Το prior actions, δηλαδή τα προαπαιτούμενα που θα έρθουν τελικά με το σύνολο της συμφωνίας, και η δανειακή σύμβαση ύψους 22,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σας φαίνεται ως γέφυρα ή ως τελική συμφωνία? Όχι, όχι. Αυτό είναι τελική συμφωνία που διαβάζετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν και δεν είναι ολοκληρωμένη η τελική συμφωνία, γιατί δεν είναι μόνο η δανειακή σύμβαση των 22 δισεκατομμυρίων, είναι και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Για ένα σωρό άλλα. Επίσης το ρεπορτάζ λέει, το ρεπορτάζ λέει ότι η εξασφάλιση των παραπάνω μέσω της Βουλής και, της ψηφοφορίας θα κρίνει και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα προβλήματα εσωκομματικά ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός. Ναι, είναι προφανές. Αλλά επαναλαμβάνω, η κίνηση όλων αυτών είναι να υπάρξει έστω αυτή η συμφωνία που λέτε. Αν τελικώς δεν καταστεί αυτό εφικτό, διότι δεν θα αρθούν οι επιμέρους διαφωνίες που υπάρχουν σε ορισμένα ζητήματα, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε δάνειο γέφυρα. Και σαφώς υπάρχουν κάποιοι δυνάμεις, ας το πω έτσι, μέσα στους κόλπους κάποιων από τα κράτη-μέλη, πολιτικές δυνάμεις, στους κόλπους κάποιων από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, που επιδιώκουν να μην υπάρξει συμφωνία τώρα και να υπάρξει απλώς ένα δάνειο γέφυρα που θα μας επιτρέψει μόνο να καλύψουμε τα 3,5 περίπου δισεκατομμύρια που πρέπει να πληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 20 Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να ολοκληρωθούν ενδεχομένως το Σεπτέμβριο, θα δούμε. Άρα είναι ένα ανοιχτό στοίχημα, δεν είναι ακόμα τίποτα ξεκαθαρισμένο απολύτως. Πάντως, με δεδομένο ότι στις 14 του μήνα συνεδριάζει το Eurogroup, η κυβέρνηση προφανώς προσπαθεί
πριν από την 14η Αυγούστου να έχει έτοιμη, ψηφισμένη δηλαδή μια συμφωνία για να τύχει και της επικύρωσης ουσιαστικά. Να πάρει το πράσινο φως για την εκταμείευση της πρώτης δόσης. Αν αυτό δεν γίνει, τότε μάλλον το δικό σας σενάριο είναι αυτό που θα επικρατήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό επιδιώκεται, αλλά 14 Αυγούστου είναι σε 5 μέρες. Σήμερα είμαστε σε 9 Αυγούστου. Μα γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν ανακληθεί όλες οι βουλευτικές άδειες διότι πάμε σε ψηφοφορία μαζική. Θα το δούμε λοιπόν. Από εδώ και πέρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τα εσωτερικά προβλήματα, αυτό ήταν το αρχικό ερώτημα, τα εσωτερικά προβλήματα στην κυβέρνηση, πώς τα εισπράττει η Ευρώπη ή δεν το προσεγγίζει καν το θέμα ακόμη? Καλά, η Ευρωπαίη δεν είναι πολιτικά αφελής. Ξέρουν ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ξέρουν ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίες, αλλά και ο καθένας από αυτούς έχει τις δικές του επιδιώξεις. Άλλες είναι οι επιδιώξεις του κ. Σόιμπλε, ας πούμε, άλλες είναι οι επιδιώξεις του κ. Ολλάντ. Πάντως, γεγονός είναι ότι κάθε μέρα που περνάει η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έρχεται κοντύτερα με τις κατέρωθεν δηλώσεις που παίρνουν όλο ένα και πιο εμπριστικό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Και όπου κάποια στιγμή εμένα τουλάχιστον μου δημιουργούνται και ερωτηματικά, διότι ξαφνικά ακούω ότι γίναμε μνημονιακό κόμμα, να υπάρχουν καταγγελίες τέτοιες από τη μεσοκομματική αντιπολίτευση, τη στιγμή κατά την οποία στελέχη, τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας, ήταν μέλη της κυβέρνησης και μάλιστα εξέχοντα μέλη της κυβέρνησης, όταν η κυβέρνηση αυτή έστειλε την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών συγκεκριμένα, αλλά εννοείται ότι η πολιτική ευθύνη είναι συλλογική όλων των μελών της κυβέρνησης, έστειλε την επιστολή στις 8 Ιουλίου, με την οποία ζητούσε τρίτη δανειακή σύμβαση και άρα στην ουσία τρίτο μνημόνιο. Άρα είναι λίγο οξύμορο να μην παραιτήσει από μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει αυτή την ενέργεια και μετά εκ των υστέρων όταν έρχεται και γίνεται ο ανασχηματισμός, να αρχίζει τις καταγγελίες ότι υπάρχει μετάλλαξη σε μνημονιακό κόμμα. Να υπάρχει περιπτώσει είναι από τα διάφορα οξύμορα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Πάντως δημιουργούνται ερωτηματικά στους πολίτες για όλη αυτή την στάση και συμπεριφορά του τελευταίου διαστήματος και το λέω αυτό γιατί θα ήθελα εδώ τώρα και μια ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά σας. Όταν ακόμη και ο Πρωθυπουργός όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει ότι αυτά τα οποία μας ζητούν είναι προϊόν εκβιασμού, δεν τα πιστεύουμε αλλά θα τα εφαρμόσουμε, πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να πιστεί ο οποιοσδήποτε Ευρωπαίος ότι θα γίνει στο τέλος, μάλλον θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, το μνημόνιο τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το κι εσείς. Και ρωτάω, το ερώτημα είναι το εξής. Αν κάποιος δεν πιστεύει σε αυτό το οποίο κάνει, αυτό το οποίο καλείται να εφαρμόσει, δεν είναι καλύτερα να καθίσει στην πάντα? Μα το ζήτημα είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει σε αυτό το πρόγραμμα που εφαρμόζεται. Και γι' αυτό όλοι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν το εφαρμόζει ο λαός το πρόγραμμα. Καλείται να το εφαρμόσει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά ο λαός το υφίσταται. Και ο λαός καταλαβαίνει αυτό πολύ περισσότερο. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα. Αν, να το κάνω το λίγο πιο απλό. Πρόθεσμα... Να το κάνω λίγο πιο απλό το ερώτημα, κύριε Χρυσόγονε. Εσείς το πιστεύετε το πρόγραμμα? Μακροπρόθεσμα, όχι μόνο το πρόγραμμα που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, μακροπρόθεσμα το project της Ευρωζώνης γενικά ως έχει σήμερα δεν είναι βιώσιμο. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα ή θα αναδομηθούν σε άλλες βάσεις ή θα διαλυθούν. Αλλά όμως η Ελλάδα είναι μια μικρή και εκτεθειμένη, υπερχρεωμένη χώρα η οποία ούτε μπορεί να αλλάξει από μόνη της τους σχετισμούς και την κατεύθυνση πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε και είναι σε θέση όμως μόνη της να πραγματοποιήσει τη μεγάλη έξοδο, ας πούμε. Αυτή η έξοδος, αν γίνει με άτακτο τρόπο, θα μοιάζει με την έξοδο του Μεσολογγίου και χειρότερα. Και γι' αυτό άλλωστε δεν είναι και πιστικές οι προτάσεις αυτές που απλώς λένε να πάμε σε άτακτη χρεοκοπία και σε μη συμφωνημένη
με τους εταίρους έξοδα από την Ευρωζώνη, χωρίς να έχουμε αλεξίπτωτο τρόπον την άκρη. Είναι σαν να λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα αεροπλάνο, μας δέρνουν μέσα στο αεροπλάνο αυτό και θα κάνουμε πτώση χωρίς να έχουμε αλεξίπτωτο. Δυστυχώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό το εφιαλτικό, αν θέλετε, σενάριο, την εφιαλτική πραγματικότητα που ζούμε και δεν τη ζούμε τώρα, τη ζούμε, εδώ και 5 χρόνια, περιμένοντας στην ουσία πότε θα οριμάσει ο χρόνος για να αλλάξουν πανευρωπαϊκά οι πολιτικοί συσχετισμοί, οι σχετισμοί πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ούτως ώστε ή να πάμε σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ περισσότερη αλληλεγγύη και μεταξύ των κρατών, αλλά και στο εσωτερικό των κοινωνιών, από τους έχοντες προς τους μη έχοντες και όχι το αντίστροφο που γίνεται σήμερα, ή διαφορετικά πότε θα γίνει η αρχή της διάλυσης, αλλά και αυτή η διάλυση δεν μπορεί να γίνει, επαναλαμβάνω, από μία μόνη χώρα. Αυτό έδειξε και η τελευταία εμπειρία. Αν γίνει, θα γίνει συνολικότερα, με διάσπαση, ας πούμε, σε μια ζώνη του Βορρά και μια ζώνη του Νότου. Γιατί αυτοί που υποφέρουν δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες. Είναι και οι Ιταλοί, είναι και οι Ισπανοί, είναι και οι Πορτογάλοι και σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό και οι Γάλλοι και άλλοι. Λοιπόν, θα δούμε. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κύριε Χρυσόγονε, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να υποθούν στην πολιτική και κάποια άλλα που δεν μπορεί να υποθούν, διότι έτσι είναι η πολιτική. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, και εσείς κρίνετε αν πρέπει να απαντήσετε και στο βαθμό που πρέπει να απαντήσετε. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγοράζει χρόνο ποντάροντας σε άλλες ευρωπαϊκές εκλογές? Μιλάω για τις εκλογές που ακολουθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να ενισχυθεί περισσότερο το διαφορετικό μπλοκ που θα έλεγα ότι εκφράζει στην Ευρώπη. Κάθε νίκη αριστερών δυνάμεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή ακόμα θα έλεγα και κάθε ενίσχυση, έστω και να μην είναι νίκη με την έννοια της πρώτης θέσης. Θα επιμείνω λίγο στο ερώτημα. Αγοράζει χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ? Των αριστερών δυνάμεων είναι πρόσδεκτο, είναι μια βοήθεια και για την ελληνική υπόθεση, που τελικά δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, είναι γενικότερα ευρωπαϊκή. Το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, να υπάρξει αναδιανομή από τους έχοντες προς τους μη έχοντες και όχι το αντίστροφο που γίνεται σήμερα. Στην πραγματικότητα, η Ευρωζώνη όπως είναι σήμερα λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εξαγωγής ανεργίας από τη Γερμανία και κάποιους άλλους βόρειους, Ολλανδούς κλπ. Προς τις χώρες του Νότου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό. Αλλά το πότε θα μπορέσει να αμφισβητηθεί αυτή η διευθέτηση με τρόπο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το ξέρουμε και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μπορεί να εκπονηθεί σήμερα ένα σχέδιο εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιαδήποτε χώρα, έτσι όπως το περιγράφεται ως συνολικό πρόβλημα? Κάνω και εγώ το ερώτημα λίγο πιο γενικό και δεν το κρατώ μόνο στα στενά πλαίσια της χώρας, της Ελλάδας δηλαδή. Μπορεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες στην Ευρώπη να εκπονήσει οποιαδήποτε χώρα ένα σχέδιο εξόδου, μιας και αρχικά το χαρακτηρίσατε μακροπρόθεσμα το σχέδιο αυτό της Ευρώπης μη βιώσιμο? Σίγουρα όχι οι μικρές χώρες. Σίγουρα όχι οι μικρές χώρες, διότι οι μικρές χώρες είναι πολλαπλώς εκτεθειμένες. Και μια μικρή χώρα που θα πραγματοποιούσε μονομερή έξοδο με δική της πρωτοβουλία και ενάντια στη θέληση των υπολείπων, χωρίς υποστήριξη από πουθενά, θα έμοιαζε με βαρκούλα σε ένα τρικυμισμένο πέλαγος. Δεν έχει καμία ελπίδα. Τώρα, αν γίνει από μια ομάδα χωρών, ούτως ώστε να μιλάμε για τον ευρωμεσογειακό νότο, ας πούμε, εκεί βεβαίως και γίνεται. Ή θα μπορούσε να γίνει αν μιλάμε για μια ή περισσότερες μεγαλύτερες χώρες πίσω από τις οποίες έστω και μια μεγάλη χώρα πίσω από την οποία να μπορούσαν να στοιχηθούν και κάποιοι άλλοι. Αλλά ούτως ώστε πίσω από το μεγάλο καράβι που θα πάει κόντρα στο ρεύμα να χωρέσουν και τα μικρότερα. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα όμως, επαναλαμβάνω, μια μονομερής έξοδος της Ελλάδας από αυτό το μόρφωμα, το οικοδόμημα, θα ισοδυναμούσε με πτώση από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Δεν γίνεται. Τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω, κύριε Χρυσόγονε. Ο ελληνικός λαός, ο πολίτης, που μάλλον από εδώ και πέρα
θα έχει να κάνει με περισσότερα μέτρα. Τι πρέπει να κάνει τώρα, πώς πρέπει να το εισπράξει όλο αυτό, κατά τη δική σας άποψη? Μόνο υπομονή, γιατί η υπομονή στη λιτότητα και τα μνημόνια τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, κάποιες χιλιάδες νεκρούς. Εκείνο που θα βοηθούσε σε επίπεδο συμπεριφοράς των πολιτών θα ήταν να προσπαθούσαμε όλοι συνειδητά να στηρίξουμε τον τόπο μας. Παραδείγματος χάρη, καταναλώνοντας κατά προτεραιότητα ελληνικά προϊόντα. Αφού δεν έχουμε, τα εισάγουμε όλα. Διότι, ναι, δεν είναι, αυτό είναι λίγο υπεραπλούσιο, δεν τα εισάγουμε όλα. Εκεί όπου υπάρχουν, προφανώς τα αυτοκίνητα εισάγουμε όλα. Και αλλά... ντομάτες εισάγουμε, κάποια... κύριε Χρυσόγονε. Ναι, αλλά κάποια άλλα δεν τα εισάγουμε. Επίσης, ξεπουλάμε το λάδι σε άλλους που το πουλάνε για δικό τους. Ναι, από εκεί και πέρα, βέβαια, το σημαντικότερο θα ήταν να μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τα προϊόντα μας και τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα εκεί όπου υπάρχουν με οργανωμένο και σχεδιασμένο τρόπο. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Όπως επίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε, όχι απλώς χρήσιμο, θα ήταν απαραίτητο, όπου και να βρισκόμαστε, μέσα, έξω, δεν έχει σημασία, θα ήταν απαραίτητο να μειωθεί η παραβατικότητα που υπάρχει γενικά στον τόπο και ειδικότερα η παραβατικότητα σε ό,τι αφορά τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, που είναι μια όψη όμως του γενικότερου φαινομένου της παραβατικότητας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο σεβασμό στους κανόνες που οι ίδιοι θέτουμε. Σε όσο βαθμό μπορούμε να τους θέτουμε, γιατί σε μεγάλο βαθμό μας. Αυτά τα ρυθμίζει το κράτος, κύριε Χρυσόγονε, όχι ο πολίτης. Το κράτος δημιουργεί τις ασφαλιστικές δικλείδες για να μην φοροδιαφεύγει ο πολίτης. Αυτά είναι δυσλειτουργίες που απορρέουν σε μεγάλο βαθμό και από την ανοργανωσιά, αν θέλετε, από τη δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού, και αυτή είναι προϊόν δεκαετιών και πρέπει να αναταχθεί, ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε στο Δελτίο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στην...